Κυρίες και κύριοι, φίλοι του ελληνικού μπάσκετ, φίλοι του Παναθηναϊκού, φίλοι του ελληνικού αθλητισμού, ακούτε το τι συμβαίνει στην πλατεία Ομονίας. Ο Παναθηναϊκός προ δύο ώρων έχει σηκώσει το 7ο ευρωπαϊκό στο μπάσκετ αντρών και η Ομόνια, η Ελλάδα, η Αθήνα καίγεται. Περάστε κάποιος. Για να δούμε αν μπορώ, θέλει κανείς να μιλήσει. Κανείς. Μιλάει κανείς. Μιλάτε. Πήγαινε πιο πίσω. Δεν έχω φωνή. Συγγνώμη ρε παιδιά, πρώτα συναισθήματα για το 7ο ευρωπαϊκό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ όταν πήραμε το τελευταίο ήμουν 6 χρονών. Οπότε τώρα που είμαστε 19 και μπορούμε να το γιορτάσουμε, βγήκαμε στους δρόμους. Ούτε θα σου μείνει φωνή όπως φαίνεται. Ναι. Εσύ πόσο χρόνο είσαι τελευταία φορά? Κι εγώ 6 ήμουν. 6 μαζί. Ζούμε το Παναθηναϊκό όπως το λέει σαν η μπαμπά. Όνειρο! Προσυνάντηθη! Κώστας Λούκας! Λούκας! Παλό! Τριφυλάρα που σε αγαπώ! Λούκας! Ελλάς! Συμφωνούμε! Ευρώπη! Παναθηναϊκός! Συμφωνούμε ότι έδειπε να θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ολυμπιακό που μας δώσανε τον Σλούκα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ! Αυτές είναι αυτές! Βαργελένη, εγώ είμαστε! Κυρίες και κύριοι, άλλος, περάστε, παιδιά, συγγνώμη. Ποιος είναι MVP, έλα εδώ, ποιος είναι MVP σήμερα? Ο Σλούκας! Μπράβο! Ποιος είναι MVP σήμερα? Κώστας Σλούκας με διαφορά. Συμφωνούμε ότι ο Σλούκας είναι MVP. Ο Μπαρτζόκας είναι MVP γιατί μας τον έδωσε, τον ευχαριστούμε. Σωστό και αυτό, παρακαλώ. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γεννακόπουλο. Όνειρο! Θα καεί η Ομόνια, θα καεί για βράδυ ο Λόγος. Κώστας Λούκας! Πέρα εδώ. Πού είναι ο Γιούλ, παιδιά, δεν βλέπω το Γιούλ, το ψάχνουμε! Κυρίες και κύριοι, ανεβαίνει αυτό, ανεβαίνει. Καλείται Ολυμπιακός και ο Περέας. Παρακαλώ, ποιος είναι ο... Ευχαριστούμε! Ποιος είναι ο MVP σήμερα, ο Σλούκας, ο Ναν, ποιος είναι? Ο Σλούκας! Σωστή επιλογή, την έχεις μάθει σωστά, έλα εδώ! Ο Σλούκας! Έλα εδώ, έχει δώσει αυτή για παιδαγώγηση. Πόσα χρόνια περιμέναμε, 13, είναι πολλά 13, έτσι? Είναι πολλά, αλλά είναι καλό το 7ο! Είναι καλό το 7ο! Άλλος, περάστε ρε παιδιά! Γιατί είμαι μόνος μου, έλα εδώ! Βουτου! Και βρασιλή μαγεία! Το κυπέλλο θα φέρουμε από τη Γερμανία! Βλέπετε το τι συμβαίνει στην πλατεία Ομονίας μετά το τελικό του Βερολίνου! Ο Παπαθηναϊκός σηκώνει το 7ο τρόπαιο της EuroLeague! Περάστε! Το κυπέλλο θα φέρουμε από την Γερμανία! Μπράβο! Σημαίες, φέρτε εδώ! Δεν με βλέπετε αυτή τη στιγμή γιατί βγαίνουν οι σημαίες μπροστά. Αλλά είχαμε χρόνια να δούμε παραθυναϊκές σημαίες στην Ομόνια, έτσι! Πολλά χρόνια! Τώρα το 8ο είναι πιθανό στόχο στη νέα σεζόν. Το 8ο του χρόνου θα το πάρουμε. Θα το πάρουμε του χρόνου το 8ο. Έλα εδώ. Του χρόνου το 8ο, μαγκές. Πάμε πανέδο. Δεν σ' άκουσα, παρακαλώ. Είσαι μεγάλο σπίκερ. Τεράστιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα καεί η Ομόνια. Και δίπλα μου περνάνε αμάξια τα οποία δεν αφήνει ο κόσμο να φύγουνε. Θα αναποδογυρίσουμε αμάξια. Ζούμε στιγμές 2004, 2011, 2010. Έχει καιρό ο κόσμος του Παναθηναϊκού να βγει στους δρόμους. Εγώ θα πω ότι είναι η αρχή για τα επόμενα.
Θα ακολουθήσουν και άλλα και θα είμαστε εδώ για να παρακυρήσουμε. Όλοι εκεί. Πόσα χρόνια είχες να νιώσεις εσύ τον Παναθηναϊκό, παρακαλώ. Πήραμε το 7ο χαμό τον Ολυμπιακό. Δεν βρίσκουμε αδερφέ να βρίσκουμε. Υποχρεώνεται να κάνω μοντάζ τώρα. Πόσα χρόνια έχεις να νιώσεις έτσι. Ειλικρινά, είναι μοναδική στιγμή μετά από 13 χρόνια. Ήμουνα 17 και έγινα 30. Από ανήλικος. MVP ποιος είναι, MVP. Σλούκας. 100%. Ο Κώστας Σλούκας είναι ο MVP. Βάσει απόψεων του κόσμου. Βάσει απόψεων του κόσμου, ο Κώστας Λούκας είναι ο MVP του σημερινού τελικού. Να γυρίσει και η κάμερα να βλέπουμε. Να περάσει και κανένας άλλος, παιδιά. Άλλος. Παιδιά, για δήλωση. Για δήλωση, ελάτε εδώ. Φύγανε παντού. Του χρόνου θα έχουμε το 8ο στη Βαρκελόνη. Ζητάει από τώρα ο κόσμος το 8ο. Προφανώς. Αντίπαλο ψάχνουμε. Αντίπαλο. Βρήκαμε και τίτλο για το αυριανό άρθρο. Κυρίες και κύριοι, το τι συμβαίνει στην πλατεία, τι δώσαμε. Τα δώσαμε όλα. Και τώρα τα δίνετε. Και τώρα εννοείται. Τώρα τα δώσουν όλα ο κόσμος. Και τώρα θα αρχίσουν τα όλα. Και οι πανηγυρισμοί. Και αύριο το γλέντι θα μεταφερθεί στο αεροδρόμιο. Όπου η αποστολή του Παναθηναϊκού, συγγνώμη. Πυροτεχνήματα στον αέρα. Ο κόσμος έχει ξεσπάσει σε ξέφρα πανηγύρια. Και όχι αδίκως. Ύστερα από 13 χρόνια ανομβρίας, ο Παναθηναϊκός φέρνει το 7ο αστέρι και το νέο σήμα. Ακούτε, βλέπετε το τι συμβαίνει στην Ομόνια. Βλέπετε το πόσα χρόνια είχα να ζήσουμε τέτοιες χαρές. Η πλατεία Ομονίας έχει πάρει φωτιά. Έχουν πάρει φωτιά μπελόκηποι. Το Σύνταγμα, το Μοναστηράκι. Όλη η Αθήνα θα καεί σήμερα και αύριο θα καεί το Ελευθέρως Βενιζέλος. Βάσει των τελευταίων πληροφοριών ο Παναθηναϊκός θα φτάσει αύριο περίπου στις 3 ή 3.30 το μεσημέρι. Φωτιά παντού. Πράσινες φλόγες καπνογόνα. Μια ατμόσφαιρα που δικαιούται ο κόσμος ύστερα από τόσα χρόνια ανομβρίας. Οι χαρές είναι μεγάλες και θα συνεχίσουμε τον γκάλοπ σε λίγη ώρα. Γιατί τώρα θα μας πνίξουν τα καπνογόνα. Δεν πειράζει. Καλοδεχούμενα και αυτά. Γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, πόσα χρόνια είχαμε το ζήσουμε αυτό. Πόσα χρόνια έχετε να βγείτε στον δρόμο. Πολλά, πολλά. Ποιος είναι ο MVP σήμερα. Ορίστε. Ποιος είναι ο MVP του τελικού. Ο Σλούκας. Ο Σλούκας. Ποιος άλλος. Ο Χιονάν. Άχαστο. Τα ξέρει καλά. Και συνεχίζουμε. Περάστε. Γιατί δεν περνάει. Ελάτε από εδώ. Έλα εδώ με τη σημαία. Ελάτε κάποιος. Να πούμε ένα ευχαριστώ στον Μπαρτζόκα που μας έδωσε τον Σλούκα. Είναι κακός ο Κοστόρας. Είναι και αυτό μια άποψη του κόσμου. Γίνεται ο κακός χαμός εντός λεωφόρου. Πίσω του λεωφόρου Αλεσάνδρας, στην Ομόνια, στους Ομπελόκηπους παντού. Και έγινε η Αθήνα. Και καλά κάνει και καίγεται. Νομίζω ότι πλέον τα πανηγύρια παραμένουν έξαλλα. Γιατί, το λέω πολλές φορές, θα επιμείνω να πω ότι ο Παναθηναϊκός και χρόνια στις τέτοιες στιγμές, καλός ή κακός, είναι το σύνθημα της βραδιάς ότι είχαμε να το ζήσουμε χρόνια. Να βγει ο Παναθηναϊκός στους δρόμους, να πρασινίσει η πλατεία Ομονίας, το Σύνταγμα, το κέντρο γενικότερα. Είχαμε πολλά χρόνια να το ζήσουμε. Και μέσω του powerpoint.gr καλύπτουμε όλο τον Παναθηναϊκό. Και σήμερα δεν γινόταν να μην βρισκόμαστε σε Βερολίνο και Αθήνα ταυτόχρονα. Όπως βρισκόμασταν και σε όλους τους υπόλοιπους μεγάλους τελικούς σεζόν. Άλλος να μιλήσει, παρακαλώ, θα μιλήσετε. Πρώτα συναισθήματα μετά το 7ο. Κανένα. Πες μου τα συναισθήματα. Πες μου τα. Δεν είναι ο μιλητικός ο κόσμος. Ουτσα και γαμώ τον Ολυμπιακό για πάντα. Όχι, δεν θα το πω. Δεν το ξέρω, αλλά γαμιέται το λιμάνι. Αφήνω τουλάχιστον τον κόσμο να εκφραστεί. Παρακαλώ. Περίμενε. Γρηγόρη, έλα εδώ, έλα εδώ. Από πίσω γίνεται πραγματικά τη κακομοίρα, κύριε Σεκύρη. Δεν ξέρω να υπολογίσω. Γράφεις. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Μπορεί να χαιρόμαστε, λυπόμαστε για κάποιους άλλους, για τη Ρεάλ.
κρίμα τα παιδιά, εντάξει. Απλά το 7ο φέτος, το 8ο του χρόνου, το 9ο του παραχρόνου. Νομίζω ότι είναι καλά. Είναι πολύ καλά. Και να ρωτήσω κάτι άλλο, είπες για τη Ρεάλ. Είναι αυτός ένας εκ των πιο συναρπαστικών τελικών και αγωνιώτων που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγα. Είναι ο καλύτερος τελικός από όλα από τα 7 αστέρια που έχουμε. Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο τρόπαιο που πήραμε. Με τον τρόπο που το πήραμε, γιατί μας είπανε και όλη τη χρονιά φέτος ότι το rotations μας ήταν 6 παιχτών ή 5. Ο Αταμάν μπορεί να εξελιχθεί σε ο Μπράντοβιτς, να μείνει χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς μπροστά στον Αταμάν δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Τέλος. Δεν είναι τίποτα. Συγχαρητήρια στον Αταμάν, συγχαρητήρια στους παίχτες και σε όλα τα παιδιά, τα 5 παιδιά που μας λέγανε όλη τη χρονιά ότι παίξανε την Ευρωλίγκα. 5 ή 6, έτσι μας λέγανε όλη τη χρονιά. Ευχαριστούμε τον Παναθηναϊκό μόνο. Μόνο Παναθηναϊκός, τίποτα άλλο. Πληθώρα απόψεων και στην πλατεία Ομονίας. Δεν μετακινούμαστε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας ακόμα, αλλά θα προσπαθήσω να πάω λίγο πιο μέσα. Πάνε μου το κάμερα, δεν θα σπληρώσω, θα το πληρώνουμε. Αύριο το πρωί. Συνεχίζουμε και πηγαίνουμε μέσα στον κόσμο. Να δούμε. Συγγνώμη παιδιά, πρώτα συναισθήματα. Τα. Πρώτα συναισθήματα μετά το 7ο Ευρωπαϊκό. Τι να πω, το περιμέναμε 12 χρόνια. Ήρθε η συγκίνηση μεγάλη, πάμε του χρόνου για το 8ο. Στη Βαρκελόνη θα είναι ωραία με το 8ο παρέα. Ποιος είναι ο MVP σήμερα? MVP, ο Κώστας Λούκας, ο αρχηγονάτος, αυτός. Η χαρά περισσεύει και τώρα ο κόσμος γονατίσει και θα δείτε μια μοναδική στιγμή. Βλέπετε μια μοναδική στιγμή που έχουμε γονατίσει όλοι. Η Ομόνια έχει πάρει φωτιά και τώρα θα καεί το πελεκούδι. Καίγεται ήδη. Και έρχεται η ώρα της ανάτασης. Της ανάστασης του Παναθηναϊκού. Και ξέρετε ποιο σύνθημα. Οι απανταχού Έλληνες, οι απανταχού Παναθηναϊκοί, δεν γίνεται παρά να είναι χαρούμενοι σήμερα. Και εδώ, παρακαλώ. Παναθηναϊκός μέχρι να σβήσει ο ίδιος, τελείωσε. Παρακαλώ, συμφωνούμε. Φουλ, μόνο Παναθηναϊκός, τίποτα άλλο. Όλοι οι άλλοι είναι φλόροι. Ποιος είσαι να μιλήσει από εδώ, παρακαλώ. Πέρα εδώ εσύ. Παρακαλώ, ό,τι θες, ό,τι θες. Σλούκας, το καλύτερο παιχνίδι που έχει γίνει σε τελικό από παίκτη. Μόνο μια χαμένη βολή, αλάνθαστος. Μας τρώει τα λεφτά όμως, εντάξει, αυτοί είμαστε. Φιλιά. Έπρεπε να μπουν λεφτά στον Παναθηναϊκό, καλός κακός. Και ράβω ήδη το 8ο. Ράβεις ήδη το 8ο. Ήδη το 8ο. Στην Βαρκελόνη είναι δική μου. Βαρκελόνη. Περάστε. Όποιος θέλει έρχεται. Ο 17ος πέρυσι. Πρωταθλητής φέτος. Είδατε πρωταθλητής Ευρώπης. Η Πανάθα. Καμία άλλη ομάδα δεν θα ζήσει αυτό το συνέστημα. Κόρνα. Αγαπά. Κόρνα. Έλα εδώ. Κόρνα. Με την κόρνα. Μάθα μια κόρνα. Έλα εδώ. Μια κόρνα. Θέλω μια κόρνα. Δεν έχω μια κόρνα. Αλλά βλέπετε, η Ομόνια έχει πάρει φωτιά, κλείνει το κέντρο. Κλείνουν όλα. Νεκρώνουν όλα. Και αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι ζούμε μια στιγμή ανεπανάληπτη τουλάχιστον για εμάς που έχουμε γεννηθεί από το 90, όχι ψέματα, το 2001 και έπειτα. Γιατί καλός κακός ο Παναθηναϊκός σε κάποια αθλήματα δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι και αυτές οι επιτυχίες σε οποιοδήποτε άθλημα είναι που δίνουν τη χαρά στον κόσμο, είναι που δίνουν... Ακούτε απλά.
Λοιπόν κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να κλείσουμε αυτή τη σύνδεση. Ήμουνα ο Σωτήρης Σουκλέης από το Πάοκ.gr. Θα παρακολουθήσετε όλο το ρεπορτάζ όπως και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Καλό σας βράδυ και το 8ο, ας ελπίσουμε να θα έρθει του χρόνου. Του χρόνου το 8ο. Να είστε καλά!